Σήμερα στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής συζητήσαμε την πρόταση νόμου του Δημοκρατικού Συναγερμού σχετικά με την θεσμοθέτηση μηχανισμών κατά του εκφοβισμού στον αθλητικό χώρο. Θέλουμε να πούμε ότι αυτό το φαινόμενο το οποίο παρατηρείται με την εξέλιξη των πραγμάτων να είναι ολοένα και πιο έντονο, πρέπει να δούμε με ποιους τρόπους μπορούμε να το πατάξουμε και να το πατάξουμε μάλιστα αποτελεσματικά. Η πρόταση νόμου σκοπεί στο να δημιουργήσει θεσμούς τέτοιους ή μηχανισμούς τέτοιους που να αποτρέπει στην εμφάνιση φαινομένων εκφοβισμού και κυρίως σε σχέση με την υποχρέωση του ΚΟΑ να εφαρμόζει τον κώδικα δεοντολογίας τόσο σε επίπεδο του ιδίου του οργανισμού, αλλά πολύ δε περισσότερο και στο επίπεδο των ομοσπονδιών, των σωματείων και των οργανώσεων που συνεργάζονται με τον ΚΟΑ. Κάθε οργανωμένη ομάδα, θεωρούμε ότι θα πρέπει να καθορίζουν τον κώδικα δεοντολογίας τους. Ένας κώδικας δεοντολογίας ο οποίος θα πρέπει να βασίζεται στις βασικές αρχές, όχι μόνο της ηθικότητας, όχι μόνο της ίσης εκπροσώπησης, όχι μόνο της αναλογικότητας. Γι' αυτόν τον λόγο θέλουμε και επιχειρούμε να διασυνδέσουμε και τις χορηγίες οι οποίες δίνονται προς την κατεύθυνση των ομοσπονδιών, των σωματείων και των οργανώσεων, τηρουμένων των υποχρεώσεων που αυτές θα πηγάζουν μέσα από τον κώδικα διοντολογίας. Η συζήτηση σήμερα διεξήχθηκε και θα έλεγα ήταν πάρα πολύ παραγωγική. Φτάνουμε κοντά στην ολοκλήρωση. Παραμένει μόνο μία διάσταση πάνω στην οποία θα πρέπει να υπάρξει ακόμη να ενδιατρίψουμε περαιτέρω κατά πόσον θα επιβάλλονται άλλου είδους πειθαρχικές ποινές από πλευράς των οργάνων του ΚΟΑ. Πάνω σε αυτό γίνεται συζήτηση για να βρούμε εδώ ή να καταλήξουμε στην πιο σωστή και σοφή προσέγγιση. Δεν θέλουμε σε καμιά περίπτωση να χτίζουμε γραφειοκρατίες. Αντιθέτως, θέλουμε αποτελεσματικούς μηχανισμούς αποτροπής και καλλιέργεια κουλτούρας κατά του εκφοβισμού ή κατά των φαινομένων που γινόμαστε μάρτυρες στο τελευταίο διάστημα.